σε ανησυχητικέ για τη Δύση και την Ελλάδα δηλώσει, προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίο ευχήθηκε χαρακτηριστικά στι δυτικέ χώρε: Ο Θεό μαζί σα, αναφερόμενο σε αυτά που θα έρθουν και θα υποστούν. Ο Ρώσος πρόεδρο εκτιμά πω η ρωσική οικονομία πηγαίνει όλο και καλύτερα και προσθέτει πω τα χειρότερα για τη Δύση στην οικονομία και στα ουκρανικά μέτωπα έρχονται. Οι δηλώσει αυτέ δείχνουν πω ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν ανησυχεί καθόλου για τη σχεδιαζόμενη ουκρανική αντεπίθεση. Είτε τη θεωρεί επί τη ουσία αδύναμη, είτε θεωρεί πω οι ρωσικέ δυνάμει έχουν προετοιμαστεί επαρκώ για να τη σταματήσουν. Δεν ανησυχεί ούτε για τη ρωσική οικονομία, καθώ θεωρεί πω την έχει θωρακίσει επαρκώ και έχει βρει τι αγορέ που χρειαζόταν για να αντικαταστήσει την ευρωπαϊκή αγορά. Αντίθετα, πιστεύει πω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχει αυτοπειροβοληθεί, καθώ δεν διαθέτει ούτε δική τη ενέργεια, ούτε πρώτε ύλε, ούτε διατροφική επάρκεια. Ο Ρώσος πρόεδρο δήλωσε ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη στη διατήρηση τη πολιτική τη απέναντι στη Δύση και ακολουθεί τον δικό τη δρόμο, έχοντα πολλέ επιτυχίε. Όπω είπε, η τάση για πολυπολικότητα στον κόσμο θα αυξάνεται και είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία. Όποιο δεν ακολουθήσει τον πολυπολικό κόσμο θα χάσει. Όπω αναφέρουν Ρώσοι αναλυτέ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε σε αυτέ τι δηλώσει επειδή θεωρεί πω τα δυσκολότερα για τη Ρωσία έχουν περάσει. Είναι η πρώτη φορά που Ρώσος πρόεδρος προχωράει σε τέτοιου είδους δήλωση και αυτό από μόνο του δείχνει πως οι Ρώσοι πλέον έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση, πως τα πράγματα πηγαίνουν όπως τα θέλουν αυτοί και όχι οι δυτικοί. Αν αυτό είναι αλήθεια, θα γίνει εμφανές τους επόμενους μήνες.